Σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι νησιά που έχουν κίνηση μόνο τους θερινούς μήνες, ακόμη και την Αλβανία ή και άλλες χώρες, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους παραγωγή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με την έλλειψη εργατικών χεριών. Θα υπάρξει πρόβλημα, θα υπάρξει, γιατί είναι γενική βέντεμα. Στις αγροτικές περιοχές και της Κρήτης, η αγωνία για το πώς θα μαζέψουν τις ελιές τους οι παραγωγοί είναι μόνιμη, με κάποιους να φοβούνται ότι στο τέλος, για ένα χέρι βοήθειας, οι παραγωγοί θα τσακώνονται μεταξύ τους. Ναι, όλα τα χωριά έχουν βεντέμα, εργάτες δεν έχουμε. Άμα δεν έχει εργάτες, είναι πρόβλημα. Από 40 μέχρι 50 ευρώ. Παραπάνω βγαίνει να δώσετε. Και αυτά είναι πάρα πολύ. Και οι τιμές του λαδιού δεν ξέρω ακόμα πόσο θα πάνε. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με το δάκο. Στο τεφέλι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, οι παραγωγοί εκτιμούν ότι πολλές ελιές δεν θα μαζευτούν ως συνέπεια της έλλειψης εργατών σε μια χρονιά με βεντέμα που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να καλυφθούν κάποια από τα τεράστια έξοδα που έχει δημιουργήσει και η ανατίμηση των προϊόντων με δεδομένη την ενεργειακή κρίση. Κάποιοι που δεν ζουν μόνιμα εδώ, που δεν είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα και δεν θα μπορέσουν να βρουν εργάτες, που θεωρώ ότι θα είναι αρκετοί αυτοί, θα μείνουν και δέντρα μάζευτα, ναι. Ο Ιμτιάς Βάλα είναι 37 ετών και ήρθε από το Πακιστάν στην Ελλάδα πριν από 12 χρόνια. Στο τεφέλι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ζει την τελευταία δεκαετία. Πλέον όμως είναι από τους ελάχιστους που έχουν παραμείνει. Οι περισσότεροι συμπατριώτες του, όπως λέει, έφυγαν για καλύτερα μεροκάματα στην Ιταλία ή τη Γερμανία. Αυτά πάνε πάνω Ιταλία, Γερμανία, παίρνουν άδεια και φεύγουν. Γι' αυτό. Εσύ επέλεξες να μείνεις. Ναι, εγώ μένω. Δεν μπορώ να πω. Πού να μάθω τώρα άλλη γλώσσα πέρα, είναι δύσκολο. Εγώ έχω όλο το χρόνο εδώ πέρα δουλειά. Όλο το χρόνο έχω δουλειά εδώ, το χώριο. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θραψανού εξηγεί ότι για να βρει λύση στη λειτουργία του ελαιοργείου, χρειάστηκε να ψάξει στην Αθήνα. Αρχικά μια πρώτη οικογένεια τριών ατόμων και σε δεύτερο χρόνο μία ακόμη οικογένεια είναι έτοιμες να μετακινηθούν για να εργαστούν στην περιοχή, με τον όρο ότι θα τους παρέχεται εκτός από το μισθό και την ασφάλιση και στέγη. Ψάχνουμε να τους βρούμε σπίτια. Είναι δύο οικογένειες Έλληνες στην Αθήνα, από τρία άτομα, άνδρας, γυναίκα και παιδί, και θέλουν να έρθουν εδώ να δουλέψουν. Έχω μιλήσει μαζί τους και σήμερα θα κάνουμε τελική συμφωνία. Εδώ πάνω δεν υπάρχει κόσμος, ούτε Έλληνες ούτε ξένοι. Σε μια προσπάθεια να αποτελέσει συνδετικό κρίκο σε αυτή την αλυσίδα που θα βοηθήσει και τους ανέργους ή εποχικά εργαζόμενους να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, το Εργατικό Κέντρο και φέτος φέρνει σε επαφή ενδιαφερόμενους να εργαστούν και παραγωγούς, εξηγώντας για μία ακόμη φορά ότι δεν απειλείται με κάποια μεροκάματα στην ελαιοσυλλογή το επίδομα ανεργίας. Εποχικοί εργαζόμενοι, χωρίς να χάσουν το ταμείο ανεργία τους, μπορούν να εργαστούν μέχρι και 75 ημερομίσθια στον πρωτογενή τομέα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική, ναι μεν κάποιων οικονομικών μεταναστών, αφού όμως καταγράψουμε τις ανάγκες ακριβώς όπως γίνεται σε κάθε πολιτισμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ιδιαίτερα Ένωσης. Πάντως το ενδιαφέρον και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε θερμό, με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου να διευκρινίζει ότι για να παραμείνουν εργάτες από τρίτες χώρες στη χώρα μας απαιτείται συνολικά δέσμη μέτρων που θα εκτείνεται από τα μεροκάματα, την ασφάλιση αλλά και την ασφαλειά τους, καθώς όχι σπάνια πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Είδαμε στα προηγούμενα χρόνια που τους τη βάζανε, πέφτανε δηλαδή θύματα εκμετάλλευσης από ομοθνείς τους. Τους τη βάζανε σε δωμάτια 10 και 20 ανθρώπους, ήταν οι συνθήκες άθλιες. Με αποτέλεσμα τώρα που αυξήθηκαν τα μεροκάματα στην Ιταλία και η Ισπανία να έχουμε μια σωρία φυγής όλων αυτών των ανθρώπων.